Παύλο μου, δυστυχώς διανύεις πολύ δύσκολες ώρες αυτή τη στιγμή. Θέλω πραγματικά να ευχηθώ περαστικά σε σένα, γιατί και εσύ αυτή τη στιγμή διανύεις μια δύσκολη περίοδο μαζί με το παιδί σου που βρίσκεται μέσα στο νοσοκομείο. Τι είναι αυτό που θέλεις να ακουστεί, τι θέλεις να ακουστεί δημόσια αυτή τη στιγμή? Εγώ με δυο λόγια θέλω δικαιοσύνη, να μπει μέσα αστυνομικός και να τελειώσει όλη η φάση. Αν δεν μπει μέσα αστυνομικός, θα έχουμε πιο μεγάλες αντιπώσεις και δεν σταματάω ποτέ. Δεν θα σταματήσω ποτέ. Αν δεν μπει ο αστυνομικός μέσα, θα γίνουν χειρότερα πράγματα. Αυτά δεν είναι τίποτα που γίνανε. Θα γίνουν πιο χειρότερα πράγματα. Γιατί μόνο το λες αυτό, Παύλο μου? Νιώθεις ότι είσαι απροστάτευτος, νιώθεις ότι η δικαιοσύνη δεν θα ακούσει? Πάνε να τα κουκουλώσουν, πάνε να τα κουκουλώσουν. Αυτό ακούγεται, πάνε να τα κουκουλώσουν. Όπως κάνανε και με το παιδί στην Αθήνα. Το Γρηγορόπουλο λέτε? Για το πέρα μου, όπως λέει. Ακριβώς. Το πέρα μου. Τρία παιδιά έχουν, τρία παιδιά. Δεν είχε προφυλακιστεί κανείς. Αυτό έχω να σας πω. 18 αγκόνια. 15 της έκονα. Είναι ο παππούς. Αυτό μόνο εγώ. Ακούμε και τον παππού. Έρχονται το βράδυ σε μένα και τους δείχνει. Καταλαβαίνω. Μάλιστα. Άρα φοβάσαι λοιπόν, Παύλο μου, ότι ουσιαστικά θα κουκουλώσουν την κατάσταση. Παππού, ακριβώς. Και θέλω να στείλω και ένα μήνυμα στο Κούγια, επειδή σε χτες είπε ο Κούγιας ότι η σφαίρα μπορεί να μην είναι από τον αστυνομικό και θέλει να εξετάσει. Αν γινόταν αυτό στο παιδί του, θα αισθανόταν καλά ο Κούγιας? Αν έχει παιδιά, πρώτα να σκεφτεί αυτά που λέει ο Κούγιας και μετά να μιλήσει. Είναι και ποινικολόγος, δικηγόρος και δεν ξέρει τι λέει. Αυτά έχω να πω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Υπερασπίσεις είναι του αστυνομικού, εντάξει, στο κομμάτι της υπεράσπισης. Ο κύριος Κούγιας έχει... Άντως, εγώ συγκρατώζω είναι αυτό το οποίο είπε ο πατέρας. Δεν είναι για τον κύριο... του 16χρονου, ότι φοβάται το κουκούλωμα. Και στο λέω αυτό γιατί στο πέραμα είδαμε ότι είχαμε ανάλογη περίπτωση με... Για το πέραμα μιλούσε. Για το πέραμα μιλούσε. Για το πέραμα μιλούσε. Πήγανε άπαντες οι κύριοι κατηγορούμενοι και δεν προφυλακίστηκε κανείς. Μάλιστα. Δεν κατάλαβα, νόμιζα, γιατί ήταν την ίδια μέρα που συνέβη με την υπόθεση του Γρηγορόπουλου.